Έχουμε έρθει σήμερα εδώ εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου αλλά και των Επιτροπών Πληγέντων από συνοικίες της πόλης μας για να διαμαρτυρηθούμε για το ζήτημα που προέκυψε σε σχέση με τον ένφια, τα ραβασάκια του ένφια που έχει στείλει ο ΑΔΕ, η εφορία στους πλημμυροπαθείς. Δεν είναι μόνο η κυβέρνηση ότι δεν τηρεί ούτε αυτά τα ελάχιστα τα οποία υποσχέθηκε. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι έχει στείλει ένφια στη Νέα Σμύρνη σε πλημμυροπαθείς οι οποίοι έχουν κριθεί λοιπόν δικαιούχοι της πρώτης αρρωγής, οι οποίοι με βάση και τα δικά της κριτήρια δηλαδή θα έπρεπε να απαλλαγούν από τον ένφια. Δεν είναι μόνο ότι ταλαιπωρούνται από αφάνταστες γραφειοκρατικές, κουραστικές, ψυχοφθόρες διαδικασίες για να πάρουν έστω και αυτά τα ελάχιστα ωφελήματα, είναι το μεγάλο ζήτημα ότι εκατοντάδες και χιλιάδες προφανώς σε όλη την περιοχή πλημμυροπαθείς πετιούνται έξω από αυτή τη διαδικασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι αφετηριακά είναι εκτός απαλλαγής των ένφια, όπως ήταν και εκτός της πρώτης αρρωγής και κάθε ωφελήματος, τα υπόγεια είναι εκτός όλα τα πράσινα σπίτια, δηλαδή πλημμυρισμένα μεν, που έχουν προχωρήσει ήδη οι οικογένειες που μένουν εκεί σε αντικατάσταση της οικοσυσκευής με χιλιάδες ευρώ δαπάνη από την τσέπη τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή δεν έχουν την ανάγκη οικονομικής βοήθειας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και κοροϊδία και μπεγμός. Κοροϊδία από την άποψη ότι σύμφωνα και με τα όσα έχει δηλώσει εδώ και καιρό ο κ. Τριαντόπουλος, το 40% των ετούντων για την πρώτη αρρωγή δεν έχουν κριθεί δικαιούχοι. Αυτά έχει δηλώσει με κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε πόσος κόσμος βρίσκεται εκτός από τα οποιαδήποτε ωφελήματα και στήριξη δίνει με κυβέρνηση, από αυτά τα ψίχουλα προσφέρει, αλλά και τα υπόλοιπα, και όσοι κρίνονται δικαιούχοι πρέπει να περάσουν έναν κυριολεκτικά γολγοθά για να πάρουν και αυτά τα ελάχιστα. Είναι απαράδεκτο. Εμείς ζητάμε εδώ και τώρα, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, όλοι οι πλημμυροπαθείς να κριθούν δικαιούχοι και να πάρουν τουλάχιστον αυτά τα ωφελήματα, και όχι μόνο, να υπάρχει συνολικά ουσιαστική στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης, οικονομική, αλλά και με κάθε τρόπο, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζωή τους στο 100% χωρίς καμία άλλη έκπτωση.